Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τα Χανιά. Είναι μια μέρα που οι Χανιώτισες και οι Χανιώτες έστειλαν τα μηνύματά τους. Το πρώτο μήνυμα που έστειλαν είναι ότι θέλουν να εμπλακούν και συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες. Συμμετέχουν σε αυτόν τον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό. Με τη συμμετοχή τους απέδειξαν ότι ενδιαφέρονται για το μέλλον τους. Το δεύτερο μήνυμα που έστειλαν είναι ότι ενδιαφέρονται για να βγουν στο Δήμο Χανίων μία ενότητα. Μία ενότητα η οποία να εκφράζει και την εμπειρία και την ανανέωση. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε εκ μέρους της ομάδας μας, της καινούργιας αυτοδιοικητικής ομάδας για τα Χανιά. Μιας ομάδας που τους τελευταίους 6 μήνες έδωσε ένα δύσκολο αλλά καθαρό αγώνα για να μπορέσει να επικοινωνήσει τα πρόσωπα, τη διάθεσή τους και ένα νεωτερικό πρόγραμμα. Ένα νεωτερικό πρόγραμμα που θα απαντά στο σήμερα και το αύριο της κοινωνίας των Χανίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα, τα πρόσωπα, τις οικογένειές τους, την οικογένειά μου και όλους όσους βοήθησαν σε αυτή τη διαδρομή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επικεφαλείς των υπόλοιπων παρατάξεων και στο πρόσωπό τους το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων για το επίπεδο και το ήθος που επέδειξαν όλοι κατά τον προεκλογικό αγώνα. Ένα προεκλογικό αγώνα πλούσιο, έντονο, αλλά σίγουρα επικοδομητικό για να μπορέσουν οι Χανιώτισες και οι Χανιώτες να αξιολογήσουν με καλύτερο τρόπο τις επιλογές τους για το αύριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, τον Τάσο Βάμβουκα, για την προσφορά και την παρουσία του όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια, σαν Δήμαρχος, στη θέση του Δημάρχου του Δήμου Χανίων. Θα ήθελα τέλος να καλέσω τις μέρες που απομένουν μέχρι την επόμενη Κυριακή. Όλοι μαζί οι πολίτες των Χανίων, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς καμία διάθεση να χωρίσουμε, αλλά κυρίως με διάθεση και μοναδική διάθεση να ενώσουμε, να παρακολουθήσουμε τον προγραμματικό λόγο, τις θέσεις, τους υποψήφιους που θα είναι την επόμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι μαζί, με διάθεση ενότητας, συνεργασίας και διάθεση υπέρβασης όλων των κακών κειμένων του παρελθόντος, να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα Χανιά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ευκαιρία που μας δώσετε να ακουστούμε και να ακουστούμε για μία ακόμα εβδομάδα σε μία προσπάθεια να δείξουμε ότι η εκλογική επιτυχία δεν είναι μόνο θέμα ποιότητας, αλλά είναι και θέμα μίας ομάδας που με ποιοτικά χαρακτηριστικά σχηματίζεται και προχωρά γιατί έχει πραγματικά εσωτερικό κίνητρο να αλλάξει τα πράγματα και να αλλάξει τη σχέση του πολίτη με το Δήμο Χανίων. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Κύριε Σταματηράκη, όπως απαντηθήσατε, έχω αυτή μια δύσκολη εκλογική εβδομάδα. Για να επιδιώξετε την κατάκτηση του Δημαρχιακού Θόκου, θα επιδιώξετε συμμαχίες και αν είναι ποιος συνδυασμός βρίσκεται και η διάσημη τόση. Το έχω αναφέρει και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Η απεύθυνση όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν προς τους πολίτες. Αυτή την απεύθυνση συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Καλέσαμε τους πολίτες των Χανίων να υποστηρίξουν την κίνησή μας. Τους καλούμε και τώρα να υποστηρίξουν την κίνησή μας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα καθαρό, προοδευτικό, συλλογική πρόταση που θα καλύπτει την ανάγκη όλων των Χανιωτών χωρίς κανένα αποκλεισμό. Γνωρίζω τους επικεφαλείς, τους τιμώ όλους και για τον καθένα έχω να προσδώσω ξεχωριστά θετικά χαρακτηριστικά. Την επόμενη εβδομάδα όμως είναι εβδομάδα των πολιτών. Είναι εβδομάδα της βάσης και είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει από τα κάτω προς τα πάνω, όπως ήταν και η προσπάθειά μας από την πρώτη μέρα. Απευθυνόμαστε λοιπόν όχι μόνο στους επικεφαλείς, απευθυνόμαστε κυρίως στους πολίτες και τους καλούμε να μας εμπιστευτούν ξανά την επόμενη Κυριακή για να τους αποδείξουμε ότι αυτά τα οποία τους λέμε, ότι αυτά τα οποία προτείνουμε είναι η δική μας αλήθεια και έχουμε σκοπό να τα πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με όλες τις υγιείς δυνάμεις που θα βρίσκονται την επόμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έχετε επαφή δηλαδή με τους επικεφαλείς προκειμένου να ζητήσετε κάποια συνεργασία να σας στηρίξουν λεπτά? Θα υπάρξει επικοινωνία με όλους τους επικεφαλείς και νομίζω ότι αυτό επιβάλλεται στα πλαίσια ενός προεκλογικού αγώνα και ενός πολιτικού πολιτισμού. Από εκεί και πέρα, οι συγκλήσεις οι οποίες μπορεί να υπάρξουν δεν θα είναι κυρίως σε επίπεδο κορυφής. Οι συγκλήσεις που επιδιώκουμε είναι σε επίπεδο βάσης και πολιτών.